Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Στίγα ήταν κόρη του ωκεανού και της Τιθίως, η κατάλληλη εκδοχή του μύθου κόρη του Ερεύους και της Νυχτός. Από τον Δία απέκτησε την Περσεφόνη και από τον Τιτάνα Πάλαντα την νίκη, τον ζήλο, το κράτος και τη βία. Κατοικούσε στα σκοτάδια του κάτω κόσμου. Μόνο μια φορά ανέβηκε στον Όλυμπο, όταν έσπευσε μαζί με τα παιδιά της να βοηθήσει το Δία στην τιτανομαχία. Όταν βγήκε νικητής δεν την ξέχασε. Όρισε στο όνομά της να δίνουν οι θεοί όρκο και προσκάλεσε τα παιδιά της να ζήσουν μαζί του στον Όλυμπο. Έκτοτε το κράτος και η βία θα γίνουν εκτελεστές των αποφάσεών του. Θυμηθείτε την πρώτη σκηνή του Προμηθέα Δεσμότη του Εσχύλου. Με το μύθο της Στίγας καταπιάστηκε ο χορογράφος και σκηνοθέτης Παύλος Κουρτίδης στο θέατρο Πικάπα. Στίγα κατά τη μυθολογία ήταν μια φοβερή θεότητα, η μεγαλύτερη κόρη του ουρανού και της Τιθίως και κατά τον Ισίωδο κόρη του ωκεανού. Τα νερά της είχαν καταστροφικές ιδιότητες για όσους τα έπιναν. Η ιδιότητα της Στίγας ως θεά των υδάτων ήταν και αυτή που μου όδησε να την παρουσιάζω ακριβώς εκεί που τη αρμόζει. Μέσα στο νερό και για πρώτη φορά. Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο. 4 τόνοι, 72 λεπτά, 9 χορευτές, Στίγα η θεά των υδάτων. Η πρόκληση για το σκηνοθέτη και χορογράφο Παύλο Κουρτίδη ήταν να στήσει μια παράσταση χορού μέσα στο νερό. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μπορέσεις την χορευτική σου τεχνική, την οποία ως σώμα γνωρίζεις, να την προσαρμόζεις μέσα σε νερό. Αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Χρειαστήκαμε λοιπόν χρόνο, αλλά τώρα νομίζω ότι έχει γίνει πια δεύτερη μας φύση. Χρειάστηκε ειδική μελέτη για να στεγανοποιηθεί και να κατασκευαστεί η σκηνή περίπου 70 τετραγωνικών μέτρων, μέσα στην οποία υπάρχουν 4 τόνοι νερού. Για πρώτη φορά ο σύγχρονος χορός καταπιάνεται με την πιο αντιπροσωπευτική θεότητα των υδάτων της ελληνικής μυθολογίας. Επειδή λοιπόν ήταν απεχθής και μοχθηρή η Στίγα, θέλησα να την παρουσιάσω μέσα σε ένα μαύρο τοπίο, να δώσουμε έμφαση στην ανάκλαση του νερού, ώστε να μπορούμε να μπούμε ακόμα περισσότερο, αν θέλετε, στον Άδη, στο παλάτι της. Και η ιδιότητά της να βγει μέσα από ένα σπονδυλωτό έργο, το οποίο όμως έχει ενότητες ως μία ροή. Την πρωτότυπη μουσική με παραδοσιακά όργανα έχει γράψει ο Βασίλης Τσεντούρος. Ηχογραφήθηκε μέσα σε υδάτινο χώρο ώστε το αποτέλεσμα να είναι ρεαλιστικό.